Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση σε συνθήκες πανδημίας προβάλλει το ρόλο της αυτοδιοίκησης και μάλιστα λέει ότι στηρίζει τους Δήμους προκειμένου να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και πάει λέγοντας. Αντικειμενικά, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Δήμων με αιχμή την καθαριότητα για τη δημόσια υγεία, τις κοινωνικές τους υπηρεσίες, τις υποδομές, τη στήριξη των εργαζομένων στους ΟΤΑ, των ανέργων, ευάλωτων οικοκυριών, ηλικιωμένων και άλλων κατηγοριών. Για την καθαριότητα στις πόλεις, κύριε Υπουργέ, λέγατε ότι είναι ένα από τα κρίσιμα μεγέθη προστασίας της δημόσιας υγείας, που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να ανταποκριθούν με επάρκεια και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν είναι στην αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να υπομισθούν το βάρος οι λαϊκές οικογένειες μέσω της ανταποδοτικής φορολογίας. Τι ανέδειξε όμως αυτή η πανδημία, κύριε Υπουργέ? Ανέδειξε το πόσο κρίσιμος και καθοριστικός είναι ο ρόλος της καθαριότητας των Δήμων, του βοήθεια στο σπίτι, των άλλων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Ανέδειξε τον αναντικατάστατο ρόλο των εργαζομένων που έβαλαν πλάτη με αυτοθυσία και συνεχίζουν να βάζουν με κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το συμπέρασμα που βγαίνει και το βγάζουν οι εργαζόμενοι, το λέμε και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέσα από αυτή τη δοκιμασία, είναι ότι η καθαριότητα, το βοήθεια στο σπίτι, οι καθαρίστριες, οι κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία πρέπει να είναι καθολικό δικαίωμα για όλους και με ευθύνη του κράτους και όχι να εξαρτώνται από τα ανταποδοτικά και τη τσέπη των λαϊκών οικοκυριών, την οποία στην κυριολεξία την έχετε στεγνώσει χρόνια ολόκληρα όλες οι κυβερνήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο από τον Καποδίστρια μέχρι και τον Κλισθένη, που έχετε όλοι βάλει βέβαια το χεράκι σας, κατά την άποψή μας φρενάρει αυτή την ανάγκη. Αρκεστήκατε, μάλλον πριν στεγνώσει τον μελάνι των όσων είπατε για τα κρίσιμα μεγέθη που σας είπα προηγουμένως, και αντί να στελεχώσετε με μόνιμο προσωπικό όλες τις υπηρεσίες και να καταργηθούν όλες οι περιοριστικές μνημονιακές δεσμεύσεις στις προσλήψεις προσωπικού, μέσα από σειρά πράξεων νομοθετικού περιεχομένου θέσατε σε εφαρμογή μια σειρά διοικητικές πράξεις στους Δήμους, όπως για παράδειγμα αυτή που δημοσιεύθηκε 13 Τρίτου 2020. Παρότι δίνει το δικαίωμα στους Δημάρχους να προσλάβουν με συνοπτικές διαδικασίες προσωπικό για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες τετράμινης διάρκειας, με σκοπό, όπως λέτε, την καταπολέμηση του κορονοϊού, την ίδια στιγμή κλείνεται το μάτι σε εργολάβους, δίνοντας το δικαίωμα σε Δημάρχους μέσα από δίμηνες αναθέσεις τομέων της καθαριότητας με διαδικασία ανάθεσης. Κάποιες, μάλιστα, δημοτικές αρχές απέφυγαν να βάλουν σε εφαρμογή την ιδιωτικοποίηση και αυτό οφείλεται κυρίως στη δυναμική παρέμβαση των εργαζομένων και επέλεξαν να πάρουν έκτακτο προσωπικό τετραμηνίτες. Άλλοι το πάγωσαν, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Δήμου Λαγκαδά, με τη Δημοτική Αρχή όμως να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη και πολλές άλλες δημοτικές αρχές, ψάχνοντας την ευκαιρία να υλοποιήσει την ποινική για τη σύναψη της δίμηνης σύμβασης με ιδιώτη. Μιλάμε τώρα με αστείες δικαιολογίες, βέβαια. Με αστείες δικαιολογίες. Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι θα περίμεναν, εκτός από τα χειροκροτήματα, τα λόγια συμπάθειας και τις κολακίες από την πλευρά της κυβέρνησης, να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και αναγνώρισης του έργου τους. Σας άκουσα προηγουμένως αυτό που είπατε. Είναι γεγονός ότι τους χρωστάτε, όχι μόνο εσείς, όλοι διαχρονικά χρωστάτε στους εργαζόμενους. Γι' αυτό, εκτός από το να ικανοποιηθεί το αίτημα για το 13ο και 14ο μισθό σε αυτές τις συνθήκες εργασίας, ως ελάχιστο θα ήταν όντως η ανακούφιση να τους δώσετε αυτό το ελάχιστο, δηλαδή τη χορήγηση ενός έκτακτου επιδόματος στους εργαζόμενους, κυρίως αυτές τις κατηγορίες καθαριότητας, φόδσα, βοήθεια στο σπίτι και πάει λέγοντας. Επιπλέον σας ρωτάμε, και να κλείσω με αυτό, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την άμεση και γενναία ενίσχυση των Δήμων από το κράτος για την κάλυψη του συνόλου αναγκών, που από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι η κατάσταση θα ενταθεί και ιδιαίτερα στους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους. Δύο, να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες και να καταργηθούν όλες οι περιοριστικές μνημονιακές δεσμεύσεις της προσλήψης προσωπικού. Τρίτον, να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που προωθούν αντεργατικές ρυθμίσεις, επιτρέπουν τη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στο πράσινο και να είναι με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και πάει λέγοντας. Τέταρτον, την εξασφάλιση των αποδοχών στους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των ορομισθείων σε δομές του Δήμου. Τους χρωστάνε ακόμα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για όσο διάστημα χρειαστεί. Να χορηγηθεί πέμπτον το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους επόπτες δημόσιας υγείας των περιφερειών που δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας καταθέσαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέγοντας ότι δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, οφείλετε όμως να πάρετε θέση. Το ίδιο ισχύει για τα εργοστάσια ανακύκλωσης και αυτό να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες. Και τέλος, και ευχαριστώ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε, είναι η άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής ύπαρξης για χρέη, ίσπραξης για χρέη προς το Δήμο, επαγγελματιών, ιδιωτών, για κατασχέσεις, πληστηριασμούς, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Σε αυτά τα ζητήματα σας καλούμε να πάρετε θέση και αυτά είναι που χρωστάτε στους εργαζόμενους. Τι θα κάνετε λοιπόν για αυτά? Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Συντηχάκη, στήριξε με πράξεις την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Δήμους και τις περιφέρειες. Όχι μόνο με λόγια, ούτε μόνο με διακηρύξεις. Βρεθήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δίπλα στους Δήμους, στους Δημάρχους, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους εργαζόμενους. Παρέλειψα προηγούμενα να πω ότι είναι διαρκής η επικοινωνία που έχουμε και με τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Και οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για τους πάντες. Στηρίξαμε την αυτοδιοίκηση με πράξεις, με ισχυρή έκτακτη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί. Είμαι σε καθημερινή επαφή με την ηγεσία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Έχουμε από κοινού μελετήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της βαριάς κρίσης που προϊονίζει η πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε από κοινού οργανώσει το πώς θα υπολογίσουμε τις αναγκαίες δαπάνες που θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστούν τα υποχρεωτικά ελλείμματα που υπάρχουν και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε ότι σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση διέκοψε την πληρωμή των δημοτικών τελών, των ανταποδοτικών τελών για επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθούν πάρα πολύ τα έσοδα στους προϋπολογισμούς των Δήμων. Και τώρα ερχόμαστε να τους καλύψουμε. Το κάναμε με συμφωνίες με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, προκειμένου το Ταμείο να δώσει τη δυνατότητα να παγώσουν τουλάχιστον τρεις δόσεις των δανείων που χρωστούν οι Δήμοι προς το Ταμείο Παρακαταθήκων, καθώς και με έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία πρόκειται να δοθεί τις επόμενες ημέρες, η οποία θα κατανεμηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Όλα αυτά τα είπα για να αποδείξω, επιπροσθέτω σε όσα είπα νωρίτερα απαντώντας την κυρία Λιακούλη, ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους αυτοδιοίκησης με πράξεις. Από εκεί και πέρα έχω ξεκαθαρίσει ότι για δημοσιονομικούς λόγους δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα επιχορήγησης πρόσθετου έκτακτου επιδόματος, όπως αναφέρεται στην ερώτηση που μου έχετε απευθύνει. Και επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στη δική μας αντίληψη η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για εκπλήρωση υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης δεν είναι αρνητικός παράγοντας. Εμείς νομοθετήσαμε το Σεπτέμβριο και εγώ προσωπικά ως Υπουργός Εσωτερικών τη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες που αφορούν τον τομέα της καθαριότητας, του πρασίνου και του φωτισμού. Τότε είχα κατηγορηθεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε απολύσεις εργαζομένων. Έχουν περάσει από τότε 10 μήνες. Είδατε κανέναν εργαζόμενο να απολύεται? Κανένας δεν έχει απολυθεί, ούτε από τους Δήμους, ούτε από πουθενά αλλού. Αλλά δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές διοικήσεις που έχουν εκλεγεί από τον λαό που τους έχει ψηφίσει, βρίσκουν πιο χρήσιμο και με μικρότερο κόστος και πιο αποτελεσματικό να κάνουν χρήση αυτών των κοινοφελών υπηρεσιών ιδιωτικές εταιρείες. Δεν νομίζω ότι στον 21ο αιώνα θα πρέπει να έχει κανείς τόση αρνητική προδιάθεση απέναντι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Και εκεί εργαζόμενοι εργάζονται, που έχουν και εκείνοι τα δικά τους δικαιώματα και τις δικές τους υποχρεώσεις. Όπου οι τοπικές κοινωνίες κρίνουν ότι αυτό είναι χρησιμότερο, μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει να έχει ελευθερία η αυτοδιοίκηση και να πορεύεται με τις δικές της αποφάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, και οφείλουμε να τις σεβόμαστε. Κύριε Υπουργέ, με αφορμή αυτή την πανδημία, βρήκατε την ευκαιρία να
ολοκληρώσετε το έργο που είχε ξεκινήσει βέβαια από τη δεκαετία του 90 και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., έβαζε το δικό της λιθαράκι σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι το έργο που καταργεί κάθε τι που εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων στο χώρο της τοπικής διοίκησης και όχι μόνο. Και αυτό φυσικά γιατί θέλετε οι Δήμοι να συνδεθούν πιο στενά οργανικά με τους επιχειρηματικούς ομίλους, να ανοίξει ο δρόμος δηλαδή στο ιδιωτικό κεφάλαιο, να παρισφρήσει, να μπει μέσα και να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους υπηρεσίες και έργα των Δήμων. Αυτό δεν είναι κακό να το ομολογήσετε, το ομολογείτε, είστε συνεπείς ιδεολογικά σε αυτό το οποίο πιστεύετε. Βρήκατε τώρα την ευκαιρία με τις δίμηνες αυτές συμβάσεις και με συνοπτικές διαδικασίες από τις οικονομικές επιτροπές των Δήμων να το κάνετε πράξη. Πρόθυμοι σε αυτή την κατεύθυνση είναι αρκετοί. Είναι και η ΚΕΔΕ, είναι και η ΕΜΠΕ, είναι αρκετοί δημάρχοι, περιφερειάρχες όλη τη χώρα. Λέτε δεν απολύθηκε κανένας. Θεσσαλονίκη, η Δημοτική Αρχή εν μέσω πανδημίας απόλυσε χτες εργαζόμενους από την 3K, την καθαριότητα. Ενώ παράλληλα έκανε σύμβαση με τον ίδιο ιδιώτη για άλλα 2 χρόνια με απευθείας ανάθεση στο μηχανοστάσιο της καθαριότητας με το ποσό, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δήμος Ρεθύμνου, 1.600.000 το χρόνο, 1.600.000 το χρόνο, σχεδόν το 30% των ετήσιων εισόδων καθαριότητας για μια εργολαβία καθαριότητας. Ενώ θα μπορούσε με το 1/3 αυτό του ποσού να ήταν στην ευθύνη του Δήμου και με πολύ περισσότερο προσωπικό. Το ίδιο και στο Δήμο Χερσονήσου, φέρω παραδείγματα και από τη δική μου περιφέρεια, που δαπανά τουριστικός δήμος, που δαπανά 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια για απαλλαγή ή αναστολή ανταποδοτικών τελών στους εργαζόμενους και στις οικογένειες, υπήρξαν δήμαρχοι που δεν το δέχτηκαν. Και ξέρετε γιατί? Με το αιτιολογικό ότι σε ενδεχόμενη περίπτωση μείωσης αυτών δεν θα έχουν να πληρώσουν τον εργολάβο. Να, που αποδεικνύεται μέσα στην πανδημία ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. Από αυτή την άποψη εγκληματούν οι κυβερνήσεις σας που θυσιάζουν την υγεία και την προστασία του λαού στο βωμό του κέρδους. Ως προς τις λύσεις που λέτε ότι δώσατε, δεν ξεφεύγουν από την πατημένη της περιοριστικής κυβερνητικής πολιτικής. Και μάλιστα αναδεικνύεται το πρόβλημα ως πρόβλημα περισσότερο ρευστότητας και όχι ως ένα ζήτημα για την άμεση και γενναία χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών. Δηλαδή, στα οικονομικά διέξοδα, για παράδειγμα, φέρατε την ΠΝΠ που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους που έχουν πρόβλημα να λαμβάνουν προκαταβολή μέρος των κεντρικών αθωτελών πόρων που δικαιούνται και που θα επιστρέψουν 18 δόσεις, το πολύ σε 72 δόσεις, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, οι Δήμοι καλούνται να κρατηθούν όρθιοι σήμερα εξαντλώντας την όποια κρατική χρηματοδότησή τους από το μέλλον. Το ποσό αυτό δηλαδή θα παρακρατηθεί από μελλοντικές επιχορηγήσεις των κεντρικών αθωτελών πόρων που θα έπαιρναν έτσι κι αλλιώς. Άρα πρόκειται για μια διευκόλυνση που πίσω από αυτή τη διευκόλυνση κρύβεται ουσιαστικά η μείωση, η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους. Το μέτρο αυτό για το πάγωμα των δόσεων των δανείων των Δήμων μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τους επόμενους 3 μήνες δεν λύνει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ό,τι έχει σχέση με τη διακοπή των ανταποδοτικών τελών σε επιχειρηματίες, καταστηματάρχες κτλ., εδώ χωράει πολλή κουβέντα. Απαλλαγή, αναστολή, αναδρομική επιστροφή στην πορεία, για πόσο χρονικό διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους περιοριστικούς όρους σε σχέση με τις αποστάσεις, τα τραπεζοκαθίσματα και πάει λέγοντας. Σε αυτό πρέπει να είστε απόλυτα σαφείς και ζητάμε πραγματικά μια απάντηση την οποία θα πρέπει να δώσετε. Και φυσικά ούτε και το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι έρχεται να επιλύσει το πρόβλημα και κυρίως ξέρετε γιατί δεν είναι ότι δίνεται 2,5 εκατομμύρια. Ναι, δίνεται 2,5 δισεκατομμύρια. Πού τα δίνεται? Τα δίνεται σε πολύ επιλεγμένους τομείς, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων, ψηφιακές εφαρμογές, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,
στον ελλαδικό τουρισμό, κατασκευή με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σχολικών κτηρίων, παιδικών σταθμών κτλ. Που δείχνουν ότι το κράτος και οι φορείς μπαίνουν μπροστά για να τραβήξουν αυτό το άρμα της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης που εσείς πρεσβεύετε. Εμείς λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και φυσικά η στήριξη για το βοήθεια στο σπίτι, στην ουσία τι σηματοδοτεί η στήριξη στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και το Βοήθεια στο Σπίτι Plus. Στην ουσία σηματοδοτεί τη μετάθεση της λειτουργίας της χρηματοδότησης στους Δήμους. Δηλαδή για άλλη μια φορά ξεφορτώνεται άλλη μια αρμοδιότητα από το κράτος στους Δήμους. Και αυτή η προκήρυξη που κάνετε που αφορά 2.909 εργαζόμενους στο πρόγραμμα, χωρίς να αλλάζει, δεν θα αλλάξει η κατάσταση ως προς τη στελέχωση αυτού του προγράμματος που αποδείχτηκε ότι είναι καθοριστικό, αποτελεσματικό και απαραίτητο και χρειάζονται πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι να στελεχώσουν αυτό το πρόγραμμα. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, εμείς λέμε ότι έχουμε μια άλλη λογική για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Πραγματικά θα μπορούσαν να ήταν εργαλεία, να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους και ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση των λαϊκών οικογενειών, αλλά οι προτεραιότητες οι οποίες δίνεται είναι μια πολιτική με δήμους και περιφέρειες που πρέπει να υπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένη πολιτική, την πολιτική της αγοράς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική που, εν πάση περιπτώσει, σας κατευθύνει και σας λέει ότι πρέπει να υλοποιήσετε ο ίδιος ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων. Οι εργαζόμενοι προφανώς δεν θα μείνουν σιωπηλοί, μπορεί να φοράμε τη μάσκα, αλλά αυτή η μάσκα έχει και φωνή. Και μένουμε όρθιοι και δυνατοί ακριβώς για να αντιπαλέψουμε αυτές τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές σας πολιτικές. Επιτέλους, δώστε κάτι. Δηλαδή τόσο μεγάλη φτώχεια και αναποτελεσματικότητα της πολιτικής σας για τους εργαζόμενους και αποτελεσματική για την υπηρέτηση των λίγων και ισχυρών.